Πολύ μικρό χρονικό διάστημα όμως είχατε και ένα άλλο ρεκόρ. Ρεκόρ αντιδράσεων σχεδόν από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας αν αυτό αφορά τελικά μόνο τη διατυπωμένη πρόθεσή σας να ξεσκονίσετε, όπως είπατε, φακέλους, συμβάσεις. Μιλήσατε σήμερα για διαφάνεια, λογοδοσία, απόδοση δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν τους ενοχλήσατε. Ή τελικά, κατά το κοινό λεγόμενο, έχετε μπει με πολλή φόρα και ίσως έχετε υπερβεί κατά κάποιο τρόπο και το θεσμικό σας ρόλο, τουλάχιστον έτσι όπως τον είχαμε συνηθίσει να ασκείτε μέχρι τώρα από προηγούμενους πρόεδρους της Βουλής. Να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση και να σας πω ότι δεν έκανα κάποια καμπάνια εκλογής, ούτε και ζήτησα από καμία κοινοβουλευτική ομάδα την ψήφο της. Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι υπήρξαν κοινοβουλευτικές ομάδες οι οποίες, άμα τη ανακοινώσει του ότι θα προτινόμουν για τη θέση αυτή, εξέδωσαν ανακοινώσεις οργής. Οι ίδιες τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες, μετά από λίγες μέρες, από μόνες τους, χωρίς να τους προσκαλέσει κανείς και σίγουρα χωρίς να τους προσκαλέσω εγώ, προέβησαν σε δηλώσεις ότι θα υπερψηφίσουν την πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Βουλής. Οι ίδιες τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες, σχεδόν εξ αρχής, άμα τη ενάρξη της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, επαναστάτησαν ξανά διαμαρτυρόμενες για την λειτουργία μου ως Προέδρου της Βουλής. Θα ήθελα να πω ότι προδήλως, όσοι και αν είναι οι κριτικοί, ως Πρόεδρος της Βουλής θα δίνω πάντοτε το βήμα και τη δυνατότητα σε εκείνους που τη διατυπώνουν να τη διατυπώνουν. Είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο, όπως σας είπα, στη συνεδρίαση Άρσης Ασυλίας μίλησαν 24 βουλευτές, κυρίως από την αντιπολίτευση και την αξιωματική αντιπολίτευση και κυρίως για να διατυπώσουν κριτική στην Πρόεδρο της Βουλής. Θα συνεχίσω να τους δίνω το λόγο. Θα συνεχίσω να προστατεύω το δικαίωμά τους να ασκούν αυτή την κριτική. Από την άλλη, ποτέ δεν είπα και σε καμία περίπτωση δεν υποσχέθηκα, ούτε και θα το κάνω, ότι θα καταργήσω την πολιτική μου λειτουργία. Στην Βουλή με έστειλαν οι συμπολίτες μου, τιμώ την εμπιστοσύνη τους και δεν έπαθα λογοτομή επειδή εξελέγην Πρόεδρος της Βουλής. Είναι σαφής ο διαχωρισμός, προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και από το Σύνταγμα. Ο Πρόεδρος όταν προεδρεύει διερμηνεύει τα αισθήματα του σώματος και εγγυάται την ελευθερία έκφρασης όλων των βουλευτών. Ο Πρόεδρος όταν κατεβαίνει από το βήμα, από την έδρα την προεδρική, είναι βουλευτής. Και επομένως νομίζω ότι δεν ξεγέλασα κανέναν, διότι όλα όσα λέω και κάνω είναι σύστοιχα με όλα όσα διαχρονικά σε αυτή τη σύντομη κοινοβουλευτική μου παρουσία έχω πει και κάνει. Οι πρωτοβουλίες τώρα που έχουν να κάνουν με το άνοιγμα ποινικών δικογραφιών και με την μελέτη τους και με την απόδοση δικαιοσύνης και αλήθειας, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν υπερβαίνουν τον πυρήνα, δεν υπερβαίνουν τα όρια του θεσμικού ρόλου του Πρόεδρου της Βουλής, αλλά αντίθετα βρίσκονται στον πυρήνα αυτού του θεσμικού ρόλου. Ο Πρόεδρος της Βουλής που παραλαμβάνει αυτές τις δικογραφίες από την εισαγγελία η οποία ζητά η Βουλή να ενημερωθεί και να τοποθετηθεί, οφείλει να εγγυάται ότι η Βουλή θα ενημερωθεί και θα τοποθετηθεί. Ενημέρωση της Βουλής δεν είναι ούτε στα κρυφά και ψέλνοντας ένας αντιπρόεδρος να ανακοινώνει ότι διαβιβάστηκε δικογραφία στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, μήπως και δεν το ακούσει κανείς γιατί η Βουλή είναι άδεια, ούτε βέβαια πολύ λιγότερο οι δικογραφίες αυτές να μπαίνουν στα συρτάρια και να μην είναι προσβάσιμες ούτε καν στους βουλευτές που τις ζητούν. Ως βουλευτής στην προηγούμενη περίοδο είχα υποβάλει και έχουν πρωτοκολληθεί
αιτήσεις για λήψη γνώσης δικογραφιών που απερίφθησαν. Αυτό δεν μπορεί να υποθεί ότι υπηρετεί την υποχρέωση της Βουλής να ανταποκριθεί στο αίτημα της δικαιοσύνης, και αυτό επίσης θα έλεγα ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπηρετεί την αξίωση ισονομίας, ισότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Είναι, νομίζω, κάτι από το οποίο έχει υποφέρει η κοινωνία και κάτι στο οποίο η Βουλή οφείλει να ανταποκριθεί εγγυόμενη τη θεσμική της λειτουργία. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, είπατε με αφορμή τα όσα έγιναν. Το όνομά σας, αν θέλετε, Δημήτρη Σάκης από το ΜΕΚΑ. Με αφορμή τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του κυρίου Γεωργιάδη, ότι κάποιοι φοβούνται πως μπορεί να ακυρωθούν μνημονιακές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν με λιγότερους από 151. Υπονοείται ότι υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις που είναι άκυρες επειδή έλειπαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, και αν ναι, εσείς θα κινήσετε διαδικασίες προκειμένου αυτές οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από την προηγούμενη Βουλή να ακυρωθούν? Σας λέω ευθέως, δεν υπονοώ, ότι υπάρχει ζήτημα εγκυρότητας ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν με ονομαστική ψηφοφορία, έλαβαν λιγότερες από 151 ψήφους και στις συνεδριάσεις αυτές δεν υπήρχε συμμετοχή μελών του Κοινοβουλίου επειδή δεν τους δόθηκε άδεια. Θα μου επιτρέψετε, αφού σας είπα ευθέως την άποψή μου, να σας πω επίσης ότι για όλα αυτά θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για τις οποίες θα ενημερωθείτε στον προσήκοντα χρόνο. Παρακαλώ. Γκαλονάκη από Πρακτορείο Ειδήσεων Ινών. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν ποια είναι αυτά τα τρία πρόσωπα, πρώην βουλευτές, οι οποίοι δεν θα έχουν εγγραφεία στη Βουλή. Πρωθυπουργοί, συγγνώμη, που δεν θα έχουν εγγραφεία στη Βουλή. Και το δεύτερο είναι για τα νομοσχέδια. Ποιος χρονικός ορίζοντας καθορίζεται για τα 3-4 βασικά νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή? Ξέρουμε ότι ήρθε της ανθρωπιστικής κρίσης, γνωστό, και θα ξεκινήσει την Παρασκευή. Μέσα στο Μάρτιο θα έχουμε τα τρία βασικά νομοσχέδια? Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτον, νομίζω ότι είναι γνωστό ποιοι είναι οι τρεις πρώην πρωθυπουργοί που διατηρούν γραφεία στη Βουλή χωρίς να είναι κοινοβουλευτικά πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι είναι μια δημόσια πληροφορία, αλλά μπορώ και να την επαναλάβω. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σημίτης και ο κύριος Παπανδρέου. Και θα τους προσκαλέσω ευγενικά να αποδώσουν αυτούς τους χώρους στο Κοινοβούλιο προκειμένου να αξιοποιηθούν για τους βουλευτές. Τώρα, σε σχέση με τα νομοσχέδια, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στη διάκριση των εξουσιών. Η νομοθετική πρωτοβουλία, όπως εκδηλώνεται από πλευράς κυβέρνησης, ανήκει στην κυβέρνηση. Επομένως, δεν μπορώ να σας πω πότε θα κατατεθούν τα νομοσχέδια, αλλά νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί ένας προγραμματισμός. Εν σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο που σύμφωνα με αυτόν τον προγραμματισμό κατατέθηκε, όπως είπα και στην αρχή, έχει ήδη δρομολογηθεί, ήδη την Παρασκευή συνεδριάζουν τρεις επιτροπές μαζί, οι κοινωνικών υποθέσεων που έχει το κυρίαρχο αντικείμενο της αποκατάστασης της ανθρωπιστικής κρίσης, η Επιτροπή Δημόσιας Τάξης, Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, που είναι αρμόδια και για την ανασυγκρότηση Υπουργείων, αλλά και για, για τις ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργού Επικρατείας για τη διαφθορά, και οι οικονομικών υποθέσεων, που είναι αρμόδια επίσης για τις ρυθμίσεις του Υπουργού Επικρατείας για τη διαφθορά, αλλά και για ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο κλπ. Θα παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση της Παρασκευής, που θα ορίσει την διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών, και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών, θα έρθουν αμέσως στην Ολομέλεια. Θα ακολουθήσουν κανονικά την πορεία τους. Παρακαλώ.
Και θα είναι και για πρώτη φορά θα μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν διαζώσεις τη διαδικασία προκειμένου να έχουν ζωντανή ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Και επειδή είναι τρεις επιτροπές και πολλοί βουλευτές, θα συνεδριάσουν στην Ολομέλεια, στην αίθουσα της Ολομελίας της Βουλής, προκειμένου να είναι και ακόλυτη η διαδικασία. Κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Δεν ξέρω αν με βλέπετε. Γιατί σας βλέπω... Πώς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί σας βλέπω σε... Όχι, σας βλέπω σε διαρκή. Ό,τι είναι, μπορείτε να μου απευθύνετε κάποια ερώτηση. Κυρία Πρόεδρε, Γιώργος Λικουρέτζος από τα παραπολιτικά εδώ πίσω. Πού όντως? Πίσω. Δεν σε βλέπω. Έλα πιο μπροστά. Λοιπόν, αναφερθήκατε σε εντοπισμό φαινομένων που προσβάλλουν την νόμιμη και διαφανή λειτουργία της Βουλής αυτό τον ένα μήνα που έχετε αναλάβει την Προεδρία. Θα ήθελα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε αυτό και κυρίως αν αφορούν σε φαινόμενα οικονομικής κακοδιαχείρισης. Υπήρξε την πρώτη μέρα της εκ μέρους μου ανάληψης της Προεδρίας μία αθρώα έκδοση αποφάσεων που φέρονταν ότι έγιναν με εντολή Προέδρου, αφορούσαν δέσμευση ποσών πάνω από 100.000 ευρώ και αποφάσεων επίσης δυσμενών υπηρεσιακών μετακινήσεων, λύσεις δηλαδή της σχέσης εργασίας, που επίσης φαίνονταν ότι είχαν γίνει με εντολή Προέδρου, χωρίς να έχω καμία ενημέρωση και καμία εντολή φυσικά δώσει. Αυτό αποτέλεσε την αιτία και την αφορμή να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος που δεν έχει όμως ολοκληρωθεί στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτού του τύπου η οικονομική διαχείριση. Οφείλω να πω ότι τα συμπεράσματα δεν είναι θετικά. Οφείλω να πω ότι πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια και η κανονικότητα στη λειτουργία αυτής της διαχείρισης. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται οι πόροι τους οποίους έχει στη διάθεσή της η Βουλή. Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά από την ημέρα που ανέλαβα δεν έχω δεσμεύσει ούτε μισό ευρώ από τον προϋπολογισμό και θεωρώ ότι εκεί πρέπει να υπάρξει μια πολύ πολύ σοβαρή συμφωνία όλων ότι λειτουργούμε με κανόνες και διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης. Η Βουλή πρέπει να λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες που διέπουν την δημόσια διοίκηση, που διέπουν τις ανεξάρτητες αρχές με κανόνες διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, είμαι η Κατρίνα Βλαχοδήμου από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί στα τόσα χρόνια είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται μια τέτοια ενημέρωση. Προσωπικά το εκλαμβάνω ως μια προστασία ισονομίας στην ενημέρωση και πλέον δεν με περιορίζει και κανένα off the record. Τώρα, η χώρα μας έχει μπροστά μια πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Φαίνεται να τοποθετείται γύρω στον Ιούνιο. Θα περιμέναμε, αν έχετε, να μας πείτε, αν έχετε στο μυαλό σας ένα χρονοδιάγραμμα για αυτή την Επιτροπή για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους. Αναμένετε ότι αυτή η Επιτροπή θα είναι ένα πολύ σημαντικό διαπραγματευτικό εργαλείο για τη χώρα μας στις διαπραγματεύσεις που έχει να κάνει. Το ένα είναι αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Και το δεύτερο, είπατε πως η Βουλή θα συνεχίσει να αξιώνει την πλήρη αιτιολόγηση τυχόν άρνησης της Εισαγγελικής Αρχής χορήγησης άδειας για τους έγκλειστους. Πώς θα γίνει αυτό, πώς δηλαδή θα το διεκδικήσει, πώς θα το αξιώσει? Λοιπόν, να απαντήσω γρήγορα στο δεύτερο σκέλος για να μπω στο πρώτο. Νομίζω και μόνο η καταγραφή ότι πρέπει να τηρείται η προϋπόθεση του νόμου και του συντάγματος επαρκεί για να είναι αντιληπτό ότι σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα υπάρξουν παρεκκλήσεις σε αυτές τις αρχές. Και λέγοντας αυτό, θα ήθελα απλώς να πω, γιατί είναι πράγματι προκλητικές κάποιες προσεγγίσεις και κάποιες τοποθετήσεις, ότι, και θα το πω προσωπικά, θα σας απαντήσω σε προσωπικό τόνο, την ίδια ακριβώς θέση και προσέγγιση
είχα διατυπώσει ως βουλευτής και εισηγήτρια τότε του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της μη χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας στον Νίκο Ρωμανό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου έχουν νόημα όταν είναι οικουμενικά, όχι όταν είναι επιλεκτικά. Η δημοκρατία υπάρχει όταν σέβεται ακόμη και εκείνους που την αντιστρατεύονται. Η δημοκρατία όταν κάνει εκπτώσεις στις θεμελιώδεις αρχές της για να πολεμήσει εκείνους που την αντιστρατεύονται, στην πραγματικότητα ιτάται, στην πραγματικότητα χάνει την ψυχή της. Η αιτιολόγηση των αποφάσεων για μη χορήγηση άδειας, είτε εκπαιδευτικής, είτε τακτικής, είτε έκτακτης, ήταν μια αξίωση που διατυπώσαμε μετεμφάσεως τότε, το Δεκέμβρη του 2014, για την υπόθεση του Νίκου του Ρωμανού, και είναι μια αξία στην οποία συμφώνησε τελικά, μετά από τις θυελλώδεις εκείνες συνεδριάσεις, σύσσωμη η Βουλή από όλες τις πτέρυγες. Καλό είναι λοιπόν να μην ξεχνάμε τις αρχές και να μένουμε σε αυτές απροσωπόληπτα και χωρίς να μετράμε και να ζυγίζουμε ποιον αφορούν. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, που έχει να κάνει με την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους. Ο προγραμματισμός είναι η συγκρότηση της Επιτροπής αυτής να ανακοινωθεί στην εβδομάδα που ξεκινάει από τις 16 του μήνα και οι εργασίες της να ξεκινήσουν αμέσως σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί. Θα συμφωνήσω με την παρατήρηση ότι είναι μια επιτροπή που θα αποτελέσει πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο της κοινωνίας, του λαού και συνολικά θα έλεγα των ευρωπαϊκών λαών και κοινωνιών. Θέλω να θυμίσω ότι η χώρα μας είναι μέλος σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς και περιφερειακούς ευρωπαϊκούς αλλά και παγκόσμιους. Είναι μέλος του ΟΗΕ που ήδη το Σεπτέμβριο του 2014 η Γενική του Συνέλευση εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο κατακεραυνώνει την υποδούλωση κρατών με εργαλείο το χρέος. Είναι μέλος επίσης η χώρα μας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Επομένως, έχει δεσμεύσεις εγγύησης των κοινωνικών δικαιωμάτων που δεν μπορεί να καταστρατηγούνται με την δικαιολογία της εξυπηρέτησης του χρέους και υπάρχουν επίσης πορίσματα των οργάνων και του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Να θυμίσω και τις αποφάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που είναι δικαστικές αποφάσεις και κρίνουν ότι παραβιάζονται οι εγγύησεις του κοινωνικού κράτους από τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποπληρωμή του χρέους, αλλά και τα πορίσματα και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τη λειτουργία των μνημονίων. Αυτά όλα, αλλά και πολλά άλλα, είναι παράμετροι, συγκροτούν παραμέτρους που θα ενεργοποιηθούν στην πολυδιάστατη διεκδίκηση για λογαριασμό του λαού και της κοινωνίας μας για την για την χειραφέτηση και για την πραγματική απελευθέρωση από αυτή την μέγενη που έχει καταδυναστεύσει τον τόπο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Μάκης Τουμάσης από την εβδομαδιαία εφημερίδα Χρυσή Αυγή και από την εφημερίδα Εμπρός. Κυρία Πρόεδρε, επειδή η καλή επίδοση και η καλή απόδοση των υπηρεσιών της Βουλής σχετίζεται με την οικονομική τους αποζημίωση, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας ενημερώσετε αν οι εργαζόμενοι ως επιστημονικοί συνεργάτες στη Βουλή, που παραμένουν απλήρωτοι με καθυστέρηση σχεδόν ενός μηνός, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, πρέπει να το αποδώσουμε αυτό στον έλεγχο νομιμότητος κάποιων εξοδολογίων
ή σε κάποια άλλη αιτία κολυσιεργία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Το θέμα που θίγεται πρέπει να το αποκωδικοποιήσουμε και να το παρουσιάσουμε, γιατί ίσως δεν είναι γνωστό σε πολλούς. Ενημερώθηκα από τις υπηρεσίες της Βουλής ότι για τους επιστημονικούς συνεργάτες βουλευτών, των οποίων έληξε η θητεία στις 29 Δεκέμβρη, υπάρχει ειδική απόφαση από το 1982, η οποία προβλέπει ότι η υποχρέωση της Βουλής παρεκτείνεται για ένα μήνα μετά την απώλεια της ιδιότητας του βουλευτή. Ότι δηλαδή οι επιστημονικοί συνεργάτες πληρώνονται ένα μήνα μετά την απώλεια της ιδιότητας του βουλευτή. Ζήτησα διευκρινήσεις σε σχέση με το πώς έχει εφαρμοστεί αυτή η διάταξη στις προηγούμενες περιόδους και ενημερώθηκα ότι πάντοτε και απαρεγκλήτως εφαρμοζόταν με την ερμηνεία ότι πληρώνονται έναν μήνα επιπλέον, με μία παραδοχή ότι αυτό ήταν και μία ιονή αποκατάσταση από την απώλεια της εργασιακής σχέσης. Κατόπιν αυτού, έδωσα την εντολή να προχωρήσει κανονικά η πληρωμή, έχοντας προηγουμένως ζητήσει και λάβει και σχετική γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του κράτους, η οποία είναι αποσπασμένη στην Βουλή. Αν η ερώτησή σας έχει το νόημα ότι αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν το γνωρίζω, δεν έχω αυτή την ενημέρωση. Η δική μου εντολή εδώ και πάρα πολλές ημέρες είναι να καταβληθεί η αποζημίωση μαζί με μία βεβαίωση του βουλευτή ότι εργάστηκε στο ενδιάμεσο διάστημα ο επιστημονικός συνεργάτης, γιατί υπάρχουν και βουλευτές, πάρα πολλοί, που δεν το γνώριζαν αυτό και που οι επιστημονικοί τους συνεργάτες δεν εργάστηκαν σε αυτό το διάστημα. Υπάρχει όμως, μιας και κάνετε την ερώτηση, να υπάρχει και μία πλήρης διαφάνεια, γιατί έχει μία σημασία. Υπήρξαν σε αυτό το πεδίο και κάποια φαινόμενα τα οποία είναι οχληρά. Υπήρξε δηλαδή περίπτωση επιστημονικού συνεργάτη που εμφανιζόταν να έχει προσληφθεί στις 29 Δεκεμβρίου, την ημέρα διάλυσης της Βουλής, με αναγγελία πρόσληψης και με πρόσληψη να ανατρέχει στις 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή 4 μη εργάσιμες μέρες, 25, 26, 27 και 28 που ήταν Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εξεταστούν. Υπάρχουν κάποιες λίγες τέτοιες περιπτώσεις και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί εκεί όπου δημιουργούνται πεδία κατάχρησης. Επουδενή ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι διαδεδομένο, αλλά από την άλλη όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι και τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών και η λειτουργία της Βουλής να είναι αυτή που πρέπει. Κυρία Πρόεδρε, είμαι ο Ανδρέας ο Μακρίδης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήθελα να σας ρωτήσω για μία ανακοίνωση που κάνατε σε σχέση με τις λιμνάουσες δικογραφίες που λέτε ότι είναι εκατοντάδες. Και είπατε ότι θα υπάρξει ένα όργανο το οποίο θα επιλαμβάνεται των δικογραφιών αυτών. Δεν έχω ακριβώς καταλάβει. Υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις δικογραφίες ακόμα και μηνύσεις εναντίον πρώην πρωθυπουργών για αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων και κάποια άλλα τέτοια θέματα. Πώς σκοπεύετε να τις χειριστείτε? Το όργανο θα απαρτίζεται από βουλευτές, θα είναι από νομικούς, θα ανοίξει ένας δεύτερος κύκλος, ας πούμε, κάποιοι θα λέγανε εντός εισαγωγικών, ποινικοποίησης της δημόσιας ζωής? Ένα είναι αυτό το ερώτημα. Το δεύτερο θέμα. Το πρακτορείο δηλαδή ανησυχεί μήπως εξετάσουμε δικογραφίες για αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων. Κυρία Πρόεδρε, το Αθηναϊκό Πρακτορείο ήταν ίσως το μόνο όργανο το οποίο έγραψε αυτές τις μηνύσεις. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου κάνετε τέτοια σχόλια. Η ανησυχία είναι αυτή. Να προχωρήσω και λίγο σε ένα δεύτερο ζήτημα. Δεν ανησυχεί καθόλου το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σας διαβεβαιώνω.
Κατά την προηγούμενη περίοδο, σας υπενθυμίζω ότι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες αποκλείστηκαν από την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις επιτροπές και στις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις για αυτούς που υπάρχουν στην Ολομέλεια. Και δεν υπήρξε ούτε αντίδραση εκ μέρους της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα ήθελα και για αυτό το θέμα να κάνετε αυτή τη στιγμή μια διαβεβαίωση ότι θα επιστρέψουμε στο καθεστώς το οποίο υπήρχαμε και λειτουργούσαμε επί δεκαετίες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς κακώς αρπαχτήκατε. Εγώ σας έκανα λίγο χιούμορ, αλλά φαίνεται ότι δεν βρήκα ευήκο αότα. Λοιπόν, σε σχέση με τις δικογραφίες, είναι αντικείμενο της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Όμως, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς. Φυσικά, σε αυτή τη διαδικασία εμπίπτει και η αξιολόγηση της βαρύτητας και της σοβαρότητας της κάθε υπόθεσης. Άρα μην ανησυχείτε ότι θα αρχίσει να ασχολείται με τα ανούσια και να αφήσει τα ουσιαστικά, γιατί έτσι εξέλαβα την ερώτηση. Η ουσία όμως, για να μιλήσουμε ειδησιογραφικά, η ουσία είναι ότι ανάμεσα σε αυτές τις ανούσιες υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές και ουσιαστικές. Και άρα το να κρύβονται οι ουσιαστικές στην αχλή των ανουσίων είναι και αυτό μια τεχνική συγκάλυψης. Έχει μία σημασία λοιπόν και η έρευνα και η διαφάνεια. Και αυτό θα το εγγυηθούμε γιατί είναι συνταγματική υποχρέωση της Βουλής. Τώρα, σε σχέση με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η επιτέλεση του ρόλου και της λειτουργίας των δημοσιογράφων και της ενημέρωσης είναι κορυφαία λειτουργία σε μία δημοκρατία. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησα να έχω συναντήσεις με όλους τους εργαζομένους στη Βουλή. Δεν έχω φτάσει ακόμη στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αλλά με πολύ χαρά θα συζητήσω μαζί τους ή μαζί σας, τη συνάδελφό σας γνωρίζω που ρώτησε προηγουμένως, θα συζητήσω και τις προτάσεις και τις ιδέες και τα αιτήματα για την καλύτερη ενημέρωση και την καλύτερη επιτέλεση του καθήκοντός σας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πω ότι έχει μία σημασία φυσικά να μην παρακολουθείστε στο να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις. Τώρα πια θα είναι και ζωντανές, οπότε δεν θα είναι καν ζήτημα της παρακολούθησης από το monitor. Αλλά έχει και μία σημασία αυτό το οποίο γίνεται μέσα στη Βουλή να το μαθαίνουν οι πολίτες, γιατί αυτή είναι η αποστολή της ενημέρωσης. Οπότε νομίζω ότι συζητώντας και στο πλαίσιο μιας διαβούλευσης που θα κάνουμε, θα μπορέσουν να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι για να μην παρακολουθείστε από τεχνικές δυσκολίες στην άσκηση του καθήκοντός σας και να είναι πιο ακόλυτη η επιτέλεση αυτών των υποχρεώσεων που αφορούν όλους μας. Κύριε Πρόεδρε, Νίκος Τσιμπίδας από την ΕΡΤ και από το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. Να επανέλθω λίγο στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε, θα είναι μια κοινοβουλευτική επιτροπή, διακομματική? Θα συμμετέχουν εκεί και πρόσωπα ή θεσμοί εξωκοινοβουλευτικά και υπάρχει χρονικό πλαίσιο διερεύνησης ή θα πάει όσο πίσω χρειάζεται να πάει? Θα σας απαντήσω, κύριε Τσιμπίδα, ότι θα είναι μια επιτροπή που θα αποτελείται από εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες του διεθνούς στερεώματος που έχουν ειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο και του λογιστικού ελέγχου του χρέους και των δικαιωμάτων και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο, νομίζω ότι η αρχή την οποία θα εφαρμόσουμε είναι ότι θα πάει όσο πίσω χρειάζεται. Αυτό όμως είναι και αντικείμενο του προγραμματισμού της και της ιεράρχησης των στόχων και της θέσης στόχων και προτεραιοτήτων, διότι αντιλαμβάνεστε ότι
πρέπει να αποδίδονται έστω και τμηματικά αποτελέσματα αυτού του ελέγχου. Ευαγγελία Τσικρίκα από τον Α. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι θα υπάρξει μια έρευνα συμβάσεων και αντιστοίχηση με τις πρώτες συμβάσεις. Αναφέρατε και αντιστοίχηση με τις συμβάσεις που όπως είχαν υπογραφεί. Αν κατάλαβα καλά, μιλήσατε για την υπόθεση της Siemens, για τα εξοπλιστικά. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι υποθέσεις, εκτός των δύο που αναφέρατε, οι οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας. Ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω επί της αρχής, αφού πρώτα σας πω ότι και η υπόθεση της Siemens και οι υποθέσεις των εξοπλιστικών περιλαμβάνουν πάρα πολλές συμβάσεις, όχι μόνο μία. Είναι συμβάσεις που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ του δημοσίου και εταιριών, οι οποίες αποδείχθηκαν εταιρείες διαφθορής. Για τις συμβάσεις αυτές υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, αλλά ακόμα πολλές φορές και ολοκληρωμένες υποθέσεις. Στις συμβάσεις, για να εξυπηρετηθούν οι συμβάσεις αυτές, δηλαδή για να καταβληθεί κάθε φορά το αντίτιμο στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, το δημόσιο προέβη σε δανεισμό. Η αντιστοίχηση λοιπόν αυτή αποτελεί κομμάτι του λογιστικού ελέγχου και κομμάτι εκείνων των στοιχείων και γεγονότων που έχει δικαίωμα ο πολίτης, ο λαός, να γνωρίζει. Τώρα, σε περαιτέρω εξειδίκευση υποθέσεων, θα μου επιτρέψετε να επιφυλαχθώ, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα να σας πούμε σε δύο εβδομάδες. Αλλά και εν συνεχεία. Είναι όμως βασισμένη αυτή η τοποθέτηση στην αρχή, ότι δαπάνες που έγιναν για εξυπηρέτηση συμβάσεων διαφθοράς αποτελούν γενεσιουργό λόγο παράνομου χρέους, δημιουργίας παράνομου χρέους. Εξάλλου, αυτό είναι και το πλαίσιο της αντιδιαφθοράς συνολικά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς περιλαμβάνει αναζήτηση και αυτών των κονδυλίων. Κυρία Πρόεδρε, Αλέξανδρος Διαμάτης από την Εφημερίδα Δημοκρατία. Είπατε στην εισήγησή σας ότι είναι αρκετά ευκαιρής η εξοικονόμηση χρημάτων για τη Βουλή. Μπορείτε να το εξειδικεύσετε αυτό λίγο περισσότερο πέραν των βουλευτικών αυτοκινήτων? Μία δεύτερη ερώτηση είναι, είπατε επίσης ότι οι επιτροπές θα είναι ανοιχτές. Αυτό σημαίνει ότι η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έχει προαναγγελθεί, θα είναι ανοιχτή και αυτή, θα μπορούμε δηλαδή να την παρακολουθήσουμε. Και ένα τρίτο είναι, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την επιλογή της κυβέρνησης, η οποία είναι να έρθει η τετράμινη δανειακή σύμβαση, παράταση, εν πάση περιπτώσει, με το άρθρο 142α. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις κάνατε. Η πρώτη είναι σε σχέση με την εξοικονόμηση. Θα σας απαντήσω, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έτσι λιγάκι ερευνώντας πώς γίνεται η ενημέρωση της Βουλής, συνειδητοποίησα ότι καταβάλει η Βουλή κάποια χρήματα για να υπάρχουν μηχανές αναζήτησης, αποδελτίωσης κλπ. Χρήματα που είναι που προορίζονται για την καλύτερη λειτουργία της ενημέρωσης. Αυτή η δαπάνη δεν αξιοποιείται από το σύνολο των βουλευτών. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη εξοικονόμηση, ας πούμε, για τους βουλευτές που μόνοι τους πληρώνουν την ενημέρωση. Και άρα θα τους απελευθέρωνε χρήματα για να μπορούν να προσφέρουν με άλλο τρόπο στην κοινωνία. Την ίδια ώρα που υπάρχει αυτός ο τρόπος ενημέρωσης, υπάρχει και μια διαδικασία χορήγησης αντιγράφων εφημερίδων σε διάφορους
δικαιούμενους και μη δικαιούμενους όπως προέκυψε. Την ίδια ώρα που υπάρχει αυτή η διαδικασία, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που μία φορά την εβδομάδα ένα αυτοκίνητο της Βουλής πηγαίνει σε ένα πρακτορείο ενημέρωσης και παίρνει συνολικά όλες τις εφημερίδες που έχει προηγουμένως πάρει κάθε μέρα η Βουλή από άλλη πηγή. Αυτά όλα είναι μία τριπλή δαπάνη που μπορεί να εκλογικευθεί. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα για να δείξουμε ότι κάποια πράγματα θέλουν έναν εξορθολογισμό. Ένα άλλο ζήτημα είναι με πόσο επίγοντα τρόπο γίνονται οι δαπάνες. Όταν γίνονται με κατεπίγοντα τρόπο και φτάνουν να γίνονται ζωτικές, τότε δεν είναι και συμφέρουσες πολλές φορές. Πάντως αρχή θα είναι ότι θα ενθαρρύνονται πολύ περισσότερο διαδικασίες διαγωνισμών και όχι εντελώς τυπικές διαδικασίες αναθέσεων απευθείας και συλλογής προσφορών χωρίς εγγυήσεις. Αυτό δεν ενέχει κάποιον υπαινιγμό, απλώς νομίζω ότι θα αποτελέσει και αυτό μία εγγύηση πολύ πολύ καλύτερης διαχείρισης των οικονομικών της Βουλής. Τώρα, η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με το αν θα συσταθεί εξεταστική επιτροπή και αν αυτή θα είναι ανοιχτή. Έχει εξαγγελθεί από πλευράς κυβέρνησης. Θα μου επιτρέπετε πάντα να διακρίνω τους ρόλους όταν απαντώ ως πρόεδρος της Βουλής. Έχει εξαγγελθεί από πλευράς κυβέρνησης μια τέτοια πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν βουλευτές επαρκής, δηλαδή 60, που θα υποβάλουν αυτήν την πρόταση. Η πρόταση θα έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής και εφόσον εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5, όπως λέει το Σύνταγμα και ο κανονισμός, θα συσταθεί η Επιτροπή. Οι εξεταστικές επιτροπές κατά τον κανονισμό και κατά το Σύνταγμα είναι ανοιχτές, όπως είναι και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που έχει μια ιονή εξεταστική λειτουργία. Άλλωστε, ο σκοπός της διενέργειας μιας τέτοιας, της δρομολόγησης μιας τέτοιας διαδικασίας είναι ο σκοπός της ενημέρωσης των πολιτών. Αν γίνεται εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή χωρίς να είναι προσβάσιμη η εξέταση και τα πορίσματά της στους πολίτες, τότε ακυρώνεται μάλλον η αποστολή της. Και η τρίτη σας ερώτηση είναι εάν συμφωνώ με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ενημερώσει τη Βουλή σε σχέση με τις διαδικασίες. Την πρωτοβουλία δεν ξέρω αν θα υποβληθεί με το άρθρο 142α. Αυτό έχει γραφτεί, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί επισήμως. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι κάθε ενημέρωση προς τη Βουλή πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη από τη Βουλή. Από την άλλη πλευρά πρέπει να σας επισημάνω, επειδή μιλήσατε για τετράμινη σύμβαση, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τετράμινη σύμβαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανταλλαγή εγγράφων και συμφωνιών και μία παράταση, επέκταση του προηγούμενου, της προηγούμενης δανειακής σύμβασης. Εκείνο το οποίο ήρθε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, πήγε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο προς ψηφοφορία, ήταν η ανταλλαγή επιστολών. Η Ελληνική Βουλή δεν ψηφίζει επί ανταλλαγής επιστολών και νομίζω ότι πολύ σωστή είναι η άποψη που λέει ότι δεν είναι προσήκουσα η ψηφοφορία επί ανταλλαγής επιστολών. Αυτά σε σχέση με τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ανεξαρτήτως της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για ενημέρωση δεν εμποδίζεται και κανένας και καμία κοινοβουλευτική ομάδα να θέσει και να θέτει όποια ζητήματα κρίνει. Και νομίζω ότι ήδη έχει αποδειχθεί ότι αυτή η Βουλή είναι πεδίο ανοιχτού διαλόγου. Χάρης Ιωάννου από Εφημερίδα Συντακτών. Κυρία Πρόεδρε, να επανέλθω λίγο στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι στο 90% του ελληνικού δημόσιου χρέους που το κατέχουν πλέον οι επωνομαζόμενοι θεσμοί
Υπάρχει ένα μέρος που είναι επαχθές και επονίδιστο και το οποίο πρέπει να διαγραφεί. Και ένα δεύτερο, αν η σύσταση αυτής της Επιτροπής είναι σε συνεννόηση και συμφωνία με την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, πρώτον, ναι, θεωρώ ότι μεγάλο μέρος του χρέους είναι απεχθές και επονίδιστο. Το ότι το θεωρώ φυσικά δεν επαρκεί εκείνο που μένει να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί και να αποκρισταλωθεί είναι σε ποιο βαθμό, ποιο κομμάτι και για ποιους λόγους. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να κριθεί απεχθές, επονίδιστο ή παράνομο κομμάτι του χρέους είναι αυτοί που εξήγησα, καθώς επίσης και οι λεόντιες συμβάσεις ιδανιακές που έχουν συναφθεί, αλλά και το κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι του χρέους που έχει ήδη αποπληρωθεί και μένει να αποτυπωθεί πλήρως. Ποια είναι η πραγματικότητα και για ποιους λόγους είναι αυτή η πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε να αντιπαρέλθω το σχόλιο περί επωνομαζόμενων θεσμών και να σας πω ότι το γεγονός ότι ανελήφθη το αποτυπωμένο χρέος εμφανιζόμενο ως χρέος ανελήφθη από άλλον, αυτό δηλαδή το επιχείρημα που προωθείται ότι τώρα πια ο αντισυμβαλλόμενός σου είναι άλλος. Είναι τα κράτη, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ. Αυτό δεν έρει τις αξιώσεις του λαού και της κοινωνίας και της χώρας και του κράτους στο βαθμό που το χρέος αυτό δεν ήταν νόμιμο να διαγραφεί η αντιστοιχία του. Το επιχείρημα που θέλει όλα να εξαλείφονται επειδή υπήρξε αναδοχή, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι ένα επιχείρημα που δοκιμάζεται και σε επίπεδο νομικής και σε επίπεδο ηθικής και σε επίπεδο πολιτικής αλλά και σε επίπεδο οικονομικών. Τώρα, σε σχέση με την ερώτησή σας για το εάν η πρωτοβουλία αυτή γίνεται σε συνεννόηση, ποια ήταν η ερώτηση ακριβώς, θα σας πω ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι κοινοβουλευτική, αλλά προδήλως και εν αντιθέση με όλα όσα γράφονται και καταγράφονται, δεν υπάρχει καμία αντίφαση και σύγκρουση με τις άλλες πρωτοβουλίες που από πλευράς κυβέρνησης υπάρχουν για την διεκδίκηση αυτών που είναι δίκαια του λαού μας. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι τελευταίο η Πρόεδρος. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να σας πω ότι η επιδίωξή μου θα είναι με αυτόν τον αδιαμεσολάβητο και ευθύ τρόπο να ενημερώνεστε. Μήπως και νικήσουμε στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης και μήπως και αποκαταστήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και των πολιτών αλλά και των κοινοβουλευτικών παραγόντων που τόσο πολύ λείπει. Να είστε καλά.